Καλωσορίζουμε την Αλεξάνδρα Μπαλού, Περιφερειακή Σύμβουλος Ιωνίων Ίσων του ΚΚΕ με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κυρία Μπαλού, καλό πρωινό. Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μεγάλη καταστροφή στα Ιόνια νησιά. Στη Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στη Ιθάκη. Κάνατε περιοδία σαν το κλιμάκιο του ΚΚΕ, κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, σε πολλά χωριά και πολλές περιοχές που επλήγησαν. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Εάν θέλετε να μας περιγράψετε συνοπτικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, κάποιες μέρες μετά, 5-7, μια εβδομάδα μετά σχεδόν, στα νησιά, στις περιοχές αυτές. Να συμπληρώσουμε και τη Λευκάδα, γιατί και εκεί είχαμε καταστροφές, στο λιμάνι της Βασιλικής και σε σχολεία. Σωστά. 7 μέρες μετά ακόμα, περιοχές είναι χωρίς ρεύμα και όπου υπάρχει ρεύμα υπάρχουν διακοπές. Φυσικά δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τις συνέπειες των καταστροφών, δηλαδή να μετακινηθούν τα φερτά υλικά που έχουν έρθει και έχουν μπαζώσει ουσιαστικά όλο το χωριό της Άσου ή τα ρέματα που είναι στην Αγία Εφημεία, είναι γεμάτα φερτά υλικά, κοτρώνες, πέτρες, με τεράστιους κινδύνους στις επόμενες βροχές που θα έρθουν, είτε είναι έντονο καιρικό φαινόμενο είτε όχι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έρθει όλο προς τα κάτω και θα ξαναπνίξει τους ανθρώπους. Υπάρχουν τεράστιες καταστροφές σε έργα υποδομής, δηλαδή σε δρόμους. Ο δρόμος της Ιθάκης, ας πούμε, κινδυνεύει να σπάσει στα τρία, γιατί έχει κουφώσει από κάτω, οπότε είναι έργο άμεσης προτεραιότητας, υψηλού κόστους, αλλά εκεί διακινδυνεύουν ζωές που θα περνούν από πάνω με τα αυτοκίνητα, λεωφορεία ή φορτηγά. Σε όλα αυτά τα έργα, μέχρι στιγμής ουσιαστική βελτίωση και σχεδιασμός δεν υπάρχει. Παρατηρούμε ακόμα και σε αυτή την εξέλιξη τεράστια έλλειψη συνεννόησης, συντονισμού και αποφάσεων. Ακόμα δεν έχουν συνεννοηθεί και δεν έχουν συμφωνήσει πού θα πάνε τα φερτά υλικά που τα μετακινούν τώρα μπολντόζες του στρατού. Μάλιστα. Ακόμα και σε αυτό δεν έχουν καταλήξει που θα... Σχεδιασμός και συνεννόηση. Κυρία Μπαλού, ακούμε την κυβερνητικά στελέχη και τοπικούς εκπροσώπους να αναφέρονται στο γεγονός ότι είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Πόσο μπορεί να ισχύει αυτό στην εποχή που ζούμε, με την έννοια ότι όσο και να βρέξει, έτσι, η κοινή λογική λέει, πόσο φυσιολογικό είναι να καταστρέφονται δρόμοι, να καταστρέφονται υποδομές, να μένουν τα χωριά 5 και 7 μέρες χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Είναι θέμα ακραίων καιρικών φαινομένων ή είναι θέμα προτεραιότητας κυβέρνησης και τοπικών αρχών? Καταρχάς, αν ήταν μόνο των ακραίων καιρικών φαινομένων, δεν θα είχαμε πλημμύρες και καταστροφές άλλες περιόδους που δεν είχε το λεγόμενο ακραίο. Κάθε φορά οι κυβερνήσεις ονομάζουν τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή ακραία. Το ζήτημα όμως, με βάση αυτό που πολύ σωστά λέτε και την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, είναι ότι από τη στιγμή που γνωρίζουμε και την κλιματική αλλαγή, όπως πολλοί αναφέρονται, οφείλεις να έχεις έργα που θα προετοιμάζεις, θα προφυλάτεις, θα θωρακίζεις και τη ζωή και το βίος των ανθρώπων από τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Θα μειώνεις, θα αμβλύνεις τις συνέπειές τους. Εδώ λοιπόν έχουμε συμπεράσματα τα οποία βγάζουν μάτι, μπορούμε να πούμε. Αφενός μεν της ποιότητας των έργων που γίνονταν στο παρελθόν, έργα πρόχειρα, αποσπασματικά, έργα που πολλές φορές μπορούμε να πούμε μέσα το κόστος τους ήταν υψηλό, αλλά το αποτέλεσμα όχι ποιοτικά σωστό, με εργολάβους, ιδιωτικές επιχειρήσεις, με κατασπατάληση χρημάτων. Έργα λειψά, τα οποία συνήθως γινόταν για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, παράδειγμα μεγάλες εθνικές οδοί, ή οι ανεμογεννήτριες που όμως είτε χαρίζοντας χρήματα στους επιχειρηματίες, είτε το ίδιο το κράτος μη αναλαμβάνοντας την ευθύνη αφού τα χάρισε, δεν έχουν αντιπλημμυρικά έργα. Ναι. Βλέπουμε επίσης την ίδια την καταπάτηση της γης και από το κράτος και από αυθαίρετες κινήσεις επιχειρηματιών που χτίζουν όπου θέλουν, ρέματα που είναι ακαθάριστα, έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και ταυτόχρονα και σήμερα ακόμα, απέναντι και σε αυτό το καιρικό φαινόμενο, καμία ετοιμότητα, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν υπήρχε. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι έρχεται ο Ιαννός... Σωστά, γιατί είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι ότι θα έρθει κακοκαιρία.
Το μεγάλο, εσύ δεν έχεις φροντίσει ως κυβέρνηση να περάσουν τα κλιμάκια στήριξης της πυροσβεστικής, τα κλιμάκια στήριξης για να αντιληφθούν χρήματα. Ως περιφέρεια δεν έχεις προνοήσει να καθαρίσεις ρέματα. Ποια ετοιμότητα, δεν έχεις γεννήτριες για να υπάρχει νερό και ρεύμα ούτε καν στα κέντρα υγείας. Αυτό δεν είναι καιρικό φαινόμενο, είναι πολιτική επιλογή που έργα που είναι για τις ανάγκες του λαού τα θεωρούν κόστος και δεν είναι σε προτεραιότητα. Έργα που εξυπηρετούν το κεφάλαιο και το κέρδος τους είναι σε προτεραιότητα. Μάλιστα. Τώρα, η στάση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η Λαϊκή Συσπήρωση θέτει ξανά και στα Ιόνια νησιά αλλά και σε όλη τη χώρα, θέτει ξανά και ξανά το ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων. Βλέπουμε όμως και τη στάση των περιφερειακών και τοπικών αρχών να μην συμμερίζονται αυτή την προτεραιότητα. Είναι έτσι και γιατί συμβαίνει? Η πρώτη πρόταση που κάναμε το 2019, επειδή η πρώτη συνεδρίαση έγινε Σεπτέμβρη, ήταν η αντιπλημμυρική θωράκιση στα Ιόνια νησιά, απαιτώντας συνολικό σχέδιο από την Περιφερειακή Αρχή, μελέτη των υδατορρευμάτων, κονδύλια, ΕΣΠΑ, προγράμματα που ΔΟΕ, κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ένα σχέδιο που θα έβαζε κάτω τις ανάγκες, το κόστος και τις προτεραιότητες. Και τότε κλεβαστήκαμε. Και τότε μας είπαν ότι τα έχουν όλα έτοιμα και τότε είπαν ότι έχουν μεγάλα σχέδια στο μυαλό τους και θα τα υλοποιήσουν εν καιρό. Και πριν 10 μέρες τους καταθέσαμε πρόταση να καθαριστούν τα ρέματα στην Αγία Εφημεία, γνωρίζοντας το πρόβλημα. Έχει πλημμυρίσει 4 φορές η Αγία Εφημεία μέσα σε ένα χρόνο, στο ίδιο σημείο και για τους ίδιους λόγους. Αρνήθηκαν την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Αυτό οφείλουμε να πούμε ότι δεν το ψήφισε καμία άλλη δύναμη, ούτε η παράταξη της ΑΝΑΣΑ του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΚΙΝΑΛ, ούτε κανενός και φυσικά της κυρίας Κράτσα της Νέας Δημοκρατίας στην Οικονομική Επιτροπή. Και αυτό που ψήφισαν κάτω υποτίθεται από τις ανάγκες ήταν 40.000 για να ανοίξουν κάποια βουλωμένα μικρά ρέματα που ούτε και αυτό δεν πρόλαβαν να κάνουν. Αντίστοιχα λοιπόν έχουμε έναν χλεβασμό των προτάσεών μας και ταυτόχρονα διοχέτευση χρημάτων σε άλλου είδους έργα. Αυτό που λένε πάντα τουριστική προβολή, αυτό που λένε ενίσχυση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, έργα βιτρίνας, έργα βιτρίνας, εκθέσεις, ταξίδια κτλ. Και ανάπτυξη δεν θεωρούν έργα αντιπλημμυρικά που δεν έχουν κέρδος φυσικά και που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι στην ίδια ρότα οι περιφερειακές αρχές, με την κεντρική γραμμή, κόστος όφελος, κέρδος για λίγους, φτώχεια για τους πολλούς. Κυρία Μπαλού, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πρόσφατα και όχι μόνο για τα Ιόνια νησιά, αλλά είναι και για τις άλλες περιοχές, είναι γύρω. Συζητείται μάλιστα το σχετικό νομοσχέδιο και στην Βουλή αυτές τις ημέρες. Θεωρείτε ότι επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, συγκρίνοντας τις ζημιές που είδατε εσείς με τα μάτια σας, με τα ποσά αυτά που δίνει από 600 ευρώ σε κάποιες οικογένειες και 5.000 επίσης ή 8.000 επαγγελματοβιοτέχνες. Νομίζετε ότι αρκούν αυτά για να καλύψουν τις ανάγκες? Είναι ψίχουλα και είναι και πρόκληση. Είναι και πρόκληση γιατί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, γιατί έχουν χάσει βιός, σπίτια, επαγγελματίες έχουν χάσει πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αγρότες έχουν χάσει την παραγωγή τους και σε ζωικό και σε φυτικό κεφάλαιο. Και υποδομές, σχολεία, κέντρα υγείας, αθλητικά κέντρα, δρόμοι, όχι μόνο είναι ψίχουλα και πρόκληση, είναι προκλητικό ακόμα το γεγονός ότι και σε αυτές τις προτάσεις της κυβέρνησης, αυτό που έφερε κατ' επήγον, ταυτόχρονα δίνει τεράστια δωράκια για το COVID μέσα στο ίδιο νομοσχέδιο, δηλαδή μέσα στην ίδια πρόταση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διαφήμιση του COVID. Είναι πρόκληση το γεγονός ότι ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί αποζημιώσεις από το σεισμού της Παλικής στην Κεφαλονιά του 2014. Μόλις ανακοινωθούν κάποια μέτρα, μετά οι άνθρωποι αυτοί μένουν μόνοι τους. Αυτοί, το πρόβλημά τους, ο πόνος τους και η κρατική μηχανή και η περιφερειακή μηχανή που ουσιαστικά όχι μόνο δεν παίρνουν αυτά που δικαιούνται, όχι μόνο δεν φτάνουν αυτά που δικαιούνται, ναι, δεν τα παίρνουν κιόλα. Και τα παίρνουν κιόλα. 6 χρόνια μετά, μας λέτε από τους σεισμούς της Παλικής. Να θυμίσουμε ότι εδώ πρέπει να πάει η κυβέρνηση με fast track διαδικασίες. Όπως κάνει fast track όταν είναι να πουλήσει ένα ολόκληρο φιλέτο στον επιχειρηματία, στα Ιόνια νησιά, στον Εμμύρη, στον οποιοδήποτε. Όπως πάει με fast track διαδικασίες να πουλήσει ορεινούς όγκους και γυαλούς, πρέπει να πάει με fast track διαδικασίες πρώτον να δοθεί το 100% των αποζημιώσεων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί να θυμίσω εδώ ότι αν ένας άνθρωπος έχει ένα σπίτι στο χωριό
και ένα σπίτι στην πόλη, ή αν έχει, ας πούμε, κατέβει στο παρακάτω χωριό και έχει φτιάξει ένα δεύτερο σπίτι, θεωρείται εξοχική κατοικία και δεν παίρνει την αποζημίωση. Και στάχει, ναι, πέσει. Το βλέπετε μόνο για την πρώτη, για την κύρια κατοικία. Οπότε μένει. Εδώ μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους, μεροκαματίες, λαϊκές οικογένειες που έχουν το ένα το σπίτι στο ένα χωριό και μετά είναι τα παιδιά τους στο παράλληλο που το είναι στο όνομα του μπαμπά και ούτω καθεξής. Τέτοια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και τι άλλο πρέπει, τι άλλο πρέπει να γίνει, κυρία Μπαλού. Ναι, κοντήλια, άστρα και δικασίας, να φτιαχτούν υποδομές, οι δρόμοι, τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές αυτές, ουσιαστικές μελέτες δηλαδή, που θα καταλήγουν σε άμεση υλοποίηση έργων. Και εδώ η Περιφερειακή Αρχή έχει τεράστιες ευθύνες. Και τώρα, της κυρίας Κράτσα και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι αθωράκιστα τα νησιά και οι περιοχές. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Πνίγονται συνεχώς εκεί. Άρα, κανένας δεν έχει κάνει ουσιαστικό έργο, μόνο αποσπασματικά έργα, τεράστιες μελέτες στα συρτάρια με πολλά λεφτά που έχουν καταξοδευτεί και οι οποίες έχουν πάει στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί δεν γίνονται για τα έργα, αλλά γίνονται προσχηματικά και για να κυκλοφορεί το χρήμα σε κάποιους. Άρα σήμερα ο λαός πρέπει να οργανωθεί. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Το θέμα που πρέπει να βάλουμε μπροστά είναι ότι δεν πρέπει να αποδεχτούμε να είμαστε ξανά θύματα αυτής της πολιτικής, η ζωή μας και ο κόπος μας. Άρα πρέπει οργανωμένα ο λαός να φτιάξει επιτροπές αγώνας στις περιοχές του, να συνδεθεί και να συντονιστεί και με το εργατικό κέντρο της περιοχής του και με τα σωματεία του τα εργατικά και να διεκδικήσει, να απαιτήσει αυτά τα αιτήματα και τα έργα και την αποζημίωσή του, γιατί δεν μπορεί να θεωρεί ότι η ζωή του και ο κόπος του είναι μηδέν σε αξία. Η κυβέρνηση και η τωρινή και η προηγούμενη, η Περιφερειακή Αρχή και οι Δημοτικές Αρχές και οι τωρινές και οι προηγούμενες έχουν ένα μεγάλο μηδενικό στην αξία της ζωής του ανθρώπου για του κόπο του. Αντίθετα, τα λεφτά πάνε σε λίγες τσέπες. Αυτό γίνεται και αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Κυρία Μπαλού, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλή συνέχεια.